καταρχάς στο Big Loop για ακόμα μια φορά, είναι η δεύτερη παρουσίασή μου εδώ. Πρώτα είχε να κάνει με Πούντα. Και το θέμα της παρουσίασης είναι λίγο μυστήριο, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις με τι έχει να κάνει, αλλά στην ουσία έχει να κάνει με έναν τύπο που ασχολείται με το Linux, με το Open Source, και είναι, παιδί μου, από τους τύπους που του αρέσει να ψάχνεται. Δεν θέλει αυτό το έτοιμο, πάρε, βάλε, παίξε. Θέλει, δηλαδή, ψάχνει συνέχεια, σκαλίζει από κάπου. Διάφορα τέτοια. Οπότε, η παρουσίαση έχει να κάνει με το πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας blog, δωρεάν, στο Git πάνω, και να το δουλεύετε από command line. Τώρα, θα μου πείτε για ποιο λόγο να το κάνω αυτό, δηλαδή από τη στιγμή που έχουμε WordPress, Joomla, Drupal και άλλα τέτοια που έχεις πολύ πιο εύκολο κλικ-κλικ, παράθυρα, GUI, για ποιο λόγο να κάτσω να το κάνω αυτό. Θα το δείτε στην συνέχεια της παρουσίασης, τον λόγο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, για όσους δεν με ξέρουν, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν, Πάνος, δουλεύω στην Σούσε, στην Γερμανία. Είμαι υπεύθυνος για το testing, δηλαδή πριν πάρουν τα πακέτα οι πελάτες, περνάνε από μένα, κάνω ένα test και παληθεύω ότι όλα καλά και το patch, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ότι η λύση που δίνουμε δεν επηρεάζει κάτι που έπαιζε πριν. Αυτή είναι η δουλειά που κάνω εκεί πέρα. Έχω το CCNA της Cisco και είμαι αυτοματιστής από το TAE της Intel. Λοιπόν, η όλη φάση τώρα με το blogging αυτό βασίζεται πάνω στους static HTML generators. Και πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθούμε με αυτούς, όχι γιατί το λέει ο Chuck Norris, αλλά γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ πολύ καλό. Λοιπόν, πώς δουλεύει το όλο θέμα. Έχουμε ένα theme. Theme είναι ένα template, έτσι. Έχουμε δηλαδή τα χρώματα, το layout, πού θα μπει το post, πού θα μπει το νέο, πού θα μπει... Έχουμε την διάταξη. Στη συνέχεια έχουμε μια σειρά από post, άρθρα, τα συνδέουμε αυτά μαζί, τα τροφοδοτούμε στον HTML generator και αυτός μας παράγει την HTML. Γιατί ένα site στην ουσία τι είναι, μια σειρά από HTML, έτσι. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, έχεις ξεχωριστά το theme σου και ξεχωριστά τα post σου. Δηλαδή, το post δεν είναι ενσωματωμένο μέσα στο theme, να μην μπορείς να το ξεχωρίσεις. Και στη συνέχεια παίρνεις όλα αυτά τα HTML και τα ανεβάζεις στον server. Πάμε να δούμε λίγο τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό. Καταρχάς έχεις πάρα πολύ γρήγορο site. Έχεις υπερβολικά γρήγορο site. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να έχει ο άλλος. Το καλύτερο server να έχει, το πιο γρήγορο server να έχει, εσύ πάντα θα είσαι πιο γρήγορος. Γιατί δεν έχεις database, δεν έχεις αυτό. Στείλε, φέρε, κάνε, validate. Ποιος είσαι, γράψε το password, τι SSH certificate έχεις. Δεν έχεις καθόλου αυτό το παρεδώσω. Και επιπλέον, το HTML που τροφοδοτείς εσύ στον visitor που επισκέφτει το site σου έχει ήδη φτιαχτεί. Βρίσκεται ήδη εκεί έτοιμο. Δεν παράγεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, σε μια σελίδα WordPress, ας πούμε, σε .php αρχείο, να το πω απλά, γίνεται κάποια επικοινωνία μεταξύ της PHP, του WordPress, της database, του template, του layout και όλων αυτών, συνεργάζονται όλα αυτά και μετά σου παράγουν το .html αρχείο που βλέπει ο δικός σου browser. Ενώ εδώ έχεις κατευθείαν στημένο το HTML αρχείο. Επίσης είναι πιο ασφαλές. Τι να σου χακάρουν, το HTML το αρχείο? Τι να χακάρεις, έχεις ένα αρχείο κειμένου. Τι να σου χακάρεις αυτό. Ούτε έκδοση WordPress 3.5 να πεις ότι έχεις, ότι έχει τα τάδε bugs, να τα βρει να στα ψάξει. Ούτε τα vulnerabilities του Joomla έχεις, δεν έχεις τίποτα. Ούτε database έχεις πάνω, SQL. Έχεις ένα αρχείο, αν μπορείς χακαρέ.
Επίσης, δεν χρειάζεται συντήρηση. Δεν έχεις αυτό. Βγήκε το καινούριο plugin. Πρέπει να κάνω update. Βγήκε το καινούριο tab. Πρέπει να κάνω update γιατί υπάρχει κενό ασφαλείας και θα έχω πρόβλημα. Δεν έχεις τέτοιο θέμα να ασχολείσαι. Και δεν έχεις και θέμα backup. Αυτόματα παίρνεις backup λόγω Git. Επίσης είναι τσάπα και έχεις το site σου στο GitHub. Δεν το έχεις ούτε πουθενά σε κάποιον άσχετο host. Πιστεύω, δεν ξέρω, ξέρετε τι είναι το GitHub. Ναι, οπότε δεν χρειάζεται κάτι να πούμε άλλο. Επίσης, εννοείται ότι άμα έχουμε δικό μας server, τα ανεβάζουμε στο δικό μας server, άμα θέλουμε. Αλλά από τη στιγμή που έχεις τη δυνατότητα αυτή, γιατί όχι. Τώρα, τα post που είπαμε πριν, τα άρθρα που γράφουμε και το όλο το HTML generator thing, έχει να κάνει με το blogging. Δηλαδή, δεν είναι μια ξερή σελίδα άσχημη που έχει κείμενο, όπως άμα πας, ας πούμε, σε κάτι σελίδες παλιών λινουξάδων, hardcore, που μπαίνεις και είναι, ξέρεις, άσπρο όλο και κείμενο μέσα, που είναι μια χαρά, δεν έχουν κάτι, απλά εντάξει, τώρα βλέπεις, έχουμε flash, javascript μέσα, πρέπει να το κάνεις λίγο πιο όμορφο, να έχει και λίγο χρώμα μέσα. Και μπορείς να γράψεις τα κείμενά σου, είτε σε markdown, είτε σε RST. Δηλαδή, θα δούμε στη συνέχεια τι είναι το markdown και το RST, οπότε ας μην το πω τώρα. Και γενικά, δεν έχεις μεταφορές αρχείων, δεν έχεις πάρε, δώσει αυτό που λέγαμε με την database, να έρχεται, να φεύγει, να ξαναπαίρνει, δεν έχεις dependencies. Δεν έχεις ότι αυτό εξαρτάται από εκείνο και εκείνο εξαρτάται από το άλλο και από το άλλο και από το άλλο. Ανεβάζεις τα αρχεία σου, HTML αρχεία είναι, plain text, τέλος. Δεν έχεις εκδόσεις, plugins, versioning, δεν έχεις να ασχολείσαι με αυτά. Δεν έχεις database, δεν έχεις να μάθεις ούτε με SQL, ούτε τίποτα. Δεν έχεις επίσης code execution, δεν τρέχει κώδικας. Δεν είναι ότι έχεις την PHP που κάθεται ο server και βγάζει την HTML από αυτήν. Και επίσης δεν έχεις και admin panel, το οποίο είναι κακό εντός εισαγωγικών για κάποιον που θέλει να έχει την διαχείριση, ξέρεις, από πάνω. Αυτό το WP, παύλα admin που έχει το WordPress, ας πούμε, δεν το έχεις. Αλλά τη διαχείριση την κάνεις εσύ με το χέρι. Τώρα, πώς λειτουργεί το WordPress. Τώρα, εντάξει, το πλαίσιο δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Επισκέπτης. Πάτε σε ένα site που έχει WordPress, έτσι. Πατάτε να δείτε τη σελίδα. Λέτε δηλαδή, δείξτε μου αυτήν την web page. Ο server λέει, περίμενε, κάτσε, δεν την έχω, πρέπει να την παράγω, να την φτιάξω. Περίμενε να ρωτήσω το WordPress. Το WordPress λέει με τη σειρά του, περίμενε, κάτσε, ούτε εγώ την έχω. Πρέπει να ζητήσω το άρθρο από την database. Η database λέει, ναι, ok, είσαι ο χρήστης τάδε, οπότε επειδή εσύ έχεις παραπάνω rights, ξέρω εγώ, θα έχεις και αυτό και αυτό και εκείνο, θα έχεις και κάτι παραπάνω ίσως. Οπότε η database σου γυρίζει πίσω. Το WordPress λέει, ευχαριστώ πολύ την database, σειρά τώρα να ζητήσω το design. Ζητάει το design, παίρνει και το template πίσω. Ωραία, ωραία, έχω το design, έχω το κείμενο, περίμενε τώρα να τα συνδυάσω. Τα συνδυάζει, τα στέλνει στον server, ο server λέει ευχαριστώ πολύ, περιμένει ο άλλος. Επισκέπτης λέει ευχαριστώ πολύ, τώρα μπορώ να μπω να δω τη σελίδα σου. Στη δικιά μας περίπτωση, στο Static HTML Generator, έχουμε τον επισκέπτη. Δείξε μου λέει την web page. Ο server λέει πάρτε. Όλο αυτό, δεν θέλετε εγώ. Όλο αυτό που γινόταν πριν, δεν υπάρχει, γιατί γίνεται πριν. Γίνεται locally σε εμάς. Δηλαδή πριν ανεβάσουμε το site, κάνουμε κατά κάποιο τρόπο ένα compile και παράγει τα HTML αρχεία. Παράγει τα HTML αρχεία, τα παίρνουμε, τα κατεβάζουμε με SFTP PAM. Μειονεκτήματα τώρα που έχει αυτό,
Καταρχάς δεν έχει γραφικό περιβάλλον. Για κάποιον ο οποίος έχει μάθει να χρησιμοποιεί ποντίκι, ξεχάστε το. Αυτό είναι για ανθρώπους που δουλεύουν κατά βάση χωρίς να απομακρύνουν τα δάχτυλά τους από το πληκτρολόγιο. Δουλεύουν καθαρά σε command line περιβάλλον, shell. Και επίσης δεν έχεις την ευκολία και τη δυνατότητα που έχεις με τα plugins που κυκλοφορούν σε WordPress, Joomla και αυτά. Δηλαδή, πραγματικά φαντάζομαι ότι και να πατήσεις τώρα στο search engine για Drupal, WordPress και Joomla θα σου βγάλει σίγουρα κάτι. Δηλαδή, θες ας πούμε εσύ να έχεις Facebook τέτοιο, πατάς Facebook, σου βγάζει 500 plugins. Εδώ δεν έχεις τέτοιο πράγμα. Εδώ ή θα το γράψεις εσύ με το χέρι αυτό το plugin ή θα το έχεις μια πιο άμεση σχέση με τον κώδικα. Δηλαδή, άμα πας, π.χ. τώρα πούμε για το Facebook, έτσι, άμα πας στο Facebook API, θα δεις τι κώδικα έχει εκεί και θα κάτσεις μόνος σου να τον ενσωματώσεις. Δηλαδή, θα ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρεις ότι χρησιμοποιώ το plugin του TAVE και όπου το κάνει update ή ας πούμε, υπάρχουν κάποια HTML generators που είναι πολύ διάσημα και τα χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Οπότε κάποιοι άνθρωποι έχουν γράψει τουλάχιστον τα standards. Δηλαδή ένα search engine υπάρχει. Υπάρχει Twitter integration, Google Plus integration, Facebook integration, Google Analytics. Αλλά δεν είναι σε όλα αυτά, δεν είναι το standard. Το concept εδώ είναι να έχουμε ένα καθαρό blog, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα blogs. Επίσης, πρέπει να ξέρετε command line, οπότε ό,τι χρησιμοποιείτε, άμα χρησιμοποιείτε Windows, ξεχάστε το, είναι λίγο pain in the ass να κάτσεις να φορτώσεις το sidechain από εκεί, να προσπαθείς να το κάνεις τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά, εγώ ποτέ δεν έχω ασχοληθεί να τρέξω bash μέσα σε Windows. Δεν ξέρω. Γενικά τώρα Windows και Shell δεν πάνε μαζί. Οπότε είναι καθαρά για Linux και Mac. Λοιπόν, να δούμε λίγο για το Markdown που λέγαμε. Το Markdown το σκέφτηκαν οι κύριοι John Gruber και ο Aaron Swartz. Trip. Και είναι στην ουσία ένας εύκολος τρόπος να γράφουμε HTML χωρίς να γράφουμε HTML. Δηλαδή, αντί να γράφεις εσύ, ας πούμε, ανοίγεις tag, header 1, γράφεις κείμενο, κλείνεις το tag, το κάνεις πολύ πιο γρήγορα ως εξής. Η λειτουργία είναι, έχεις ένα αρχείο. Το αρχείο έχει κατάληξη md ή τελεία markdown. Δεν έχει κατάληξη HTML. Είναι τελεία md ή markdown. Και έστω ότι πας και γράφεις μέσα στο αρχείο δίεση hash καλημέρα. Στη συνέχεια τροφοδοτείς αυτό το αρχείο στον static HTML generator και του λες φτιάξε μου την HTML. Και αυτό σου φτύνει την HTML. Σου βγάζει το post.html που έχει εδώ και το δίεση καλημέρα το έχει μετατρέψει σε HTML, σε header 1. Καλησπέρα, τι καλημέρα λέω. Ναι, οκ. Φαντάζεσαι να γράψει καλημέρα και να σου πετάει καλησπέρα. Τρελάθη. Λοιπόν, μία πολύ έτσι γρήγορη overview των πραγμάτων. Άμα γράψετε ένα hash και κείμενο, ισοδυναμεί με την HTML με το header 1 και βλέπετε ότι είναι το πιο μεγάλο κείμενο για όσους ξέρουν HTML. Τα δύο hash είναι header 2, τα τρία hash είναι header 3, τα τέσσερα hash header 4, τα πέντε hash header 5, τα έξι hash header 6 και πάει λέγοντας. Οπότε γράφεις πολύ πιο γρήγορα την HTML με αυτόν τον τρόπο. Άμα θες να κάνεις πλάγια γράμματα, italic κείμενο, βάζεις ένα αστεράκι στην αρχή και ένα αστεράκι στο τέλος. Άμα θες να κάνεις bold, βάζεις δύο αστεράκια. Άμα θες να κάνεις quote, κάτι, παρέθεση, δηλαδή βάζεις απλά το μεγαλύτερο σύμβολο
Και άμα θες να βάλεις link, το βάζεις ως εξής. Σε brackets βάζεις το όνομα που θες να φαίνεται, δηλαδή π.χ. name, και σε παρένθεση βάζεις το link. Και στο μετατρέπεις στο αντίστοιχο attribute της HTML. Πάνω, ερώτηση εδώ. Ναι. Εκεί που λες για το link, ναι. Επειδή το έχω δει στο GitHub παράδειγμα, όπως λέει αγγείλες το όνομα και μετά έχει μια άλλη μικρή αγγείλη το αριθμό. Και ο αριθμός είναι από κάτω. Αυτό, κοίταξε. Αυτό είναι ένα από τα πολλά που μπορείς να κάνεις. Το θέμα με το Markdown είναι ότι είναι λίγο... Δεν είναι στάνταρ. Α, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχει σταθεροποιηθεί και δεν θα σταθεροποιηθεί ποτέ. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτή είναι το πιο απλό, ρε παιδί μου. Αυτό ξέρω ότι παίζει. Τώρα, μετά, άμα θα βάλεις εσύ ένα, άμα θα βάλεις κάνα παπάκι δύο και θα έχεις υποσημείωση κάτω το link, είναι το ότι το ψάχνεις παραπάνω. Δηλαδή, αυτά είναι τα πιο απλά για να ξεκινήσει κάποιος. Πες μου ουσιαστικά όλα, ναι. Ναι, έτσι. Τι έχω εδώ. Λίστες. Άμα θες να έχεις μία σειρά από λίστες, πώς πραγματοποιούν οι λίστες. Είτε βάζεις το συν, είτε βάζεις το μείον. Οπότε βλέπετε ότι βάζεις, ας πούμε, συν Linux, συν iOS, συν Windows, μία λίστα και στη μετατρέπεις το αντίστοιχο HTML με τις bullets. Άμα θες να έχεις ordered list, 1, 2, 3 στη σειρά, απλά όπως είναι το λογικό, πώς θα το έγραφες. 1 τελεία αυτό, 2 τελεία εκείνο, 3 τελεία το άλλο, 4 και bla bla bla. Το μετατρέπεις σε HTML και να τη βλέπει ο browser. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα είναι πιο εύκολο όταν γράφω ένα άρθρο και θέλω να έχω μία λίστα και λέω λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, για να φτιάξουμε cake χρειαζόμαστε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Με βολεύει να κάτσω να το κάνω έτσι, ένα αυτό, δύο αυτό, τρία αυτό, παρά να κάτσω να γράψω την HTML. Φαντάζομαι κανένας δεν γράφει την HTML, χρησιμοποιούμε what you πάνω, see, what you εκεί πέρα και... που λες ένα τελεία, ξέρω, Linux, έχει ένα κενό βάζουμε ή δύο. Κενό ένα. Πάντα έτσι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν βάλεις τα δύο, νομίζω δεν τα παίρνει. Δηλαδή έχει σημασία το... Σίγουρα έχει σημασία το... Τώρα, εγώ θέλω στο blog μου να γράφω πολύ κώδικα, δηλαδή έχω επειδή μου κόλλημα να έχω syntax highlighting στο blog όταν γράφω κώδικα. Δεν θέλω να είναι άσχημο, θέλω να φαίνεται όμορφο έτσι όπως το διαβάζω εγώ για τον αναγνώστη. Άμα θέλουμε να βάλουμε κώδικα inline, δηλαδή γράφουμε ένα κείμενο και λέμε για να δείτε τα περιεχόμενα ενός directory στο Linux, δίνουμε την εντολή ls. Στην ίδια γραμμή βάζουμε backtits, αυτό την πλάγια, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, και βάζουμε μέσα τον κώδικα που θέλουμε. Άμα θέλουμε να γράψουμε με μεγάλο πράγμα, βάζουμε 3 backtits, στη συνέχεια βάζουμε την γλώσσα προγραμματισμού που θέλουμε, για να της δώσει το κατάλληλο highlight, δηλαδή άμα βάλουμε PHP θα αλλάξει το χρώμα, άμα βάλουμε C++ θα αλλάξει θα πάρει το αντίστοιχο highlight από το CSS που έχει για να τα διαμορφώσει διαφορετικά. Αυτά για το Markdown. Πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι καταρχάς πολύ εύκολα το γράφεις. Έτσι πως το έχεις στο μυαλό σου, έτσι το γράφεις. Δηλαδή μου φαίνεται εμένα πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται δηλαδή, όταν θες να κάνεις κάτι, θυμάμαι, γράφεις στο WordPress, παράδειγμα, και θέλεις να κάνεις λίστα. Πας κάνεις κλικ, σου βγαίνει η λίστα. Μετά θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, να γράψεις κώδικα. Ή θα κάνεις κλικ άμα έχεις plugin εκεί, ή θα πρέπει να θυμάσαι απ' έξω ποια είναι η φράση που έχεις άμα το έχεις ψάξει με κάνα plugin, να γράψεις την εισαγωγή του plugin, το τέλος του plugin, να πας από visual editor σε HTML editor, να δεις είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Έχει παιδί μου μια διαδικασία. Είναι ότι καμιά φορά τα παίζει ο browser, ναι. Σε περίπτωση όταν δουλεύει στο Markdown μέσα, έτσι. Ναι. Σε περίπτωση που κάνει ένα αρχιδιασύνη τυπογραφικό λάθος, οτιδήποτε. Ναι.
ο generator θα σου το δείξει, θα σου το... Θα σου πει λάθος, δεν μπορώ να εξάγω HTML. Άρα και θα επανέλθεις και θα, μέχρι να το πετύχεις δηλαδή. Ναι, μπράβο. Το θέμα... Ναι, σωστά. Πρέπει να το δει ως κείμενο, ναι. Άμα έχεις... Δεν θα το μεταφράσει απλά, στο ναι, όπως το έγραψες. Ναι, δεν θα το μεταφράσει. Έχεις δίκιο. Ωστόσο. Δηλαδή, ναι, όπως είμαι... Αν είναι σύνταξη λάθος όμως, τι θα σου δείξει. Θα σου δείξω τώρα... Κοίταξε, το HTML είναι κείμενο ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα σου εμφανίζει τη λίστα, π.χ. έχεις κάνει λάθος. Εδώ είμαστε για να τα τεστάρουμε όλα, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μισό λεπτό να φορτώσω ένα αρχείο. Test.md. Ας το βάλουμε αυτό εδώ. Εδώ φαίνεται. Θα κάνω και λίγο ζουμ εδώ. Λοιπόν, θα γράφω τώρα. Sorry. Βλέπετε που έβαλα ένα hash και κατευθείαν το έκανε header 1. Άμα τώρα κάνεις λάθος, πως λες, και δεν βάλεις κενό εδώ, βλέπεις ότι δεν σου πετάει λάθος, όπως είπε ο Κώστας, το μεταφράζει αυτούσιο. Ό,τι έχω γράψει, δύση, κενό, Greek. Όχι green. Greek, φίλε. Greek land. Έτσι. Δεν σου πετάει λάθος δηλαδή. Και είναι πολύ βολικό, παιδιά, όταν γράφετε στην αρχή για να το μάθετε, να το κάνετε έτσι πως το κάνω εγώ. Δηλαδή, έχω ένα παράθυρο με τον browser που κάνει συνέχεια refresh το αρχείο που βλέπω και κατευθείαν γράφω έτσι. Και μαθαίνω ταυτόχρονα. Πώς πάνω αυτό. Αυτό θα το πω στη συνέχεια. Στη συνέχεια που πώς το κάνω. Για να δούμε, ας πούμε, λίστα που είπαμε πριν, έτσι. Τι να γράψουμε. Εγώ. Άλλα. Πάνω, δοκίμασε λίγο δύο κενά. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δύο. Ναι, ναι. Αν δεν το χαλάει, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το χαλάει. Το μόνο άμα δεν αφήσεις κενό του το χαλάει. Ναι, μόνο το. Μόνο άμα δεν αφήσεις κενό του το χαλάει. Οκ. Okay. Κατά τα άλλα παίζει. Ξέρω εγώ κάτι άλλο εδώ. Πάνω, ναι. Τώρα στη λίστα, ναι. Inline ή inline, όπως είναι δηλαδή το λες 4 και μετά να ξεκινήσεις bullet θα το δεχτεί. Παράγραφο. Λίγο εσωτερικά, δηλαδή όπως λέμε 4 και μετά να εσωκλείς λίγο πιο μέσα. Κάτσε να δούμε άμα... Μπράβο, ναι, κάπως έτσι έτσι έτσι. Και εγώ το πήρα στην αρχή. Ναι, για πήγε. Το παίρνει. Ναι, το πήρε. Εντάξει, οκ. Οπότε βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο, δηλαδή δεν θέλει να το μάθεις. Είναι αυτό που σκέφτεσαι. Ναι, αυτή τη στιγμή τι σχέση έχει το που κάλεσες, ας πούμε, μέσω του Vim, ας πούμε, το αρχείο αυτό, το TestMD. Έχω... Έτσι, τι σχέση έχει με το GitHub αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω εγώ τώρα εδώ, έχω ένα αρχείο που είναι .md, markdown, και καθώς γράφω το αρχείο, βλέπω ταυτόχρονα τι φτύνει το generator σε HTML. Ταυτόχρονα, το κάνω preview, live. Αφού γράψω το post μου, μετά θα το κάνω upload στο GitHub, στο blog μου. Το HTML, αυτό, πρόσεξε τώρα, αυτό είναι απλά post. Δηλαδή, άμα το κάνεις upload, θα είναι αυτό που βλέπεις ακριβώς εδώ, αυτό. Αλλά άμα θες να έχει και μενού και τέτοια, είναι αυτό που είπα στην αρχή, που έχεις themes και post. Τα βάζεις μαζί στον HTML generator και ο HTML generator σου βάζει τα post, αυτό, που είναι pure HTML μέσα στο theme σου. Οπότε τα άρθρα σου δεν εξαρτώνται από το theme που έχεις. Γιατί στο WordPress λες, αυτή η εικόνα είναι πολύ μεγάλη, θα γράψω μία παράγραφο, θα πατήσω δύο enter
και μετά θα γράψω την επόμενη γιατί φαίνεται πιο ωραία ρε παιδί μου στη δικιά μου την οθόνη. Κατάλαβες. Εδώ πέρα δεν έχεις τέτοιο. Γράφεις το κείμενό σου ανεξάρτητα από το που θα το βάλει το theme. Έχεις δηλαδή ανεξαρτησία πλήρως. Έχεις HTML αρχεία. Άμα θες, μην κάνεις blog εσύ. Πάρ' τα HTML αρχεία και ανέβασέ τα έτσι. Αυτούσια. Στην ουσία δηλαδή τώρα ετοιμάζουμε το test MD. Ναι, γράφεις HTML χωρίς να ξέρεις HTML. Αυτό κάνεις. Στην ουσία, αυτό το πράγμα κάνεις εσύ τώρα. Αντί να πας να γράψεις αυτό, γράφεις δίεση καλημέρα και ο generator σου παράγει αυτό. Αυτό είναι που γλιτώνεις στην ουσία. Δεν χρειάζεται να ξέρεις HTML. Και δουλεύεις από command line κυρίως. Δεν έχεις δηλαδή να... ας πούμε, για μένα δεν υπάρχει καλύτερος editor να γράφω τα άρθρα μου από Emacs, Vim και Sublime. Από το να μπω στο browser και να σκέφτομαι θα κρασάρει το flash, δεν θα κρασάρει το flash, θα γεμίσει ο Firefox τη μνήμη και θα μου κάνει refresh. Θα πατήσω save και θα μου πει, τα χάσεις όλα. Αυτό για μένα είναι το πιο βολικό. Συν ότι άμα το γράφεις σε markdown, μπορεί να κάνεις export σε PDF, σε LaTeX, σε doc, σε docx, ό,τι θες μπορείς να το κάνεις export. Και η άλλη λύση είναι, άμα δεν θέλετε να γράφετε markdown, γιατί το markdown δεν είναι κάτι στάνταρ. Η άλλη επιλογή για μένα θα ήταν να γράφετε σε restructured text, που είναι ο τρόπος που γράφουν το documentation της Python. Εκεί έχεις πολύ περισσότερες δυνατότητες. Εκεί είναι πολύ πιο σύνθετο. Σύνθετο με την έννοια έχεις πολύ περισσότερες επιλογές. Μπορείς, ας πούμε, αντί να γράφεις κάθε φορά άγκιστρο όνομα σε παρένθεση URL για τα link σου, να έχεις ένα αρχείο και να πεις στο αρχείο αυτό όπου μέσα στο κείμενο έχει τη λέξη Greek loop θα βάζεις αυτό το link αυτόματα χωρίς να κάθεσαι κάθε φορά που γράφεις Greek loop να το κάνεις έτσι ή μπορείς να βάλεις υποσημειώσεις να βάλεις σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε αυτό να έχεις παρένθεση 1 και να σε παραπέμπει αλλού, δηλαδή μπορείς να το κάνεις πολύ πιο όμορφο και σύνθετο το structured test. Με markdown είναι για πιο απλά πραγματάκια. Αλλά άμα ας πούμε θέλει να ασχοληθεί κάποιος με Python ή θέλει να γράψει documentation σε Python ή οτιδήποτε, μπορεί να γράψει επίσης και structured text. Και ο generator θα το φτύσει σε HTML. Λοιπόν. Πού ήμασταν τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λέω ότι είναι fast to type. Γράφεις ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι, δεν γράφεις HTML. Είναι easy to read. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολο είναι να διαβάσετε ένα τέτοιο αρχείο, πόσο κατανοητό είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα από τα blog που έχω. Ας πούμε ότι θέλουμε να διαβάσουμε το άρθρο εισαγωγή στο Nginx. Λοιπόν, τέρμα πάνω βάζω το τίτλο του post. Οπότε ξέρει ο generator ότι αυτό θα είναι ο τίτλος. Παρακάτω βάζω την ημερομηνία, η οποία μπαίνει αυτόματα η ημερομηνία. Δεν την βάζεις εσύ με το που το ανοίγεις το αρχείο με κάποιον HTML generator που δεν το έχω δείξει ακόμα. Κατευθείαν σου βάζει την ώρα. Άμα θες το βάζεις να μην τη βγάζει. Βάζεις τα tags σου, βάζεις την κατηγορία σου, βάζεις το πώς θες να φαίνεται στον browser πάνω
το link. Δηλαδή, εμένα θα είναι linux.gr κάθετος εισαγωγή pavlaston.nginx.html. Βάζω τον author και τώρα αυτό που βλέπετε εδώ είναι markdown. Αλλά βλέπεις ότι το διαβάζεις πολύ εύκολα. Δηλαδή, δεν έχεις κάποιο θέμα να πεις ότι έχει κώδικα μέσα. Δεν είναι σαν να βλέπεις HTML. Μια που μιλάμε για... δεν τα έχω σημειώσει αυτό, για κάτι να δω. Είναι easy to write, ναι, είναι εύκολο να το γράψεις. Είναι layout free. Εσύ γράφεις την HTML, δεν ασχολείσαι με το πώς είναι το theme σου. Μειονεκτήματα τώρα που έχει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι standard. Αυτό που λέγαμε, δεν υπάρχει κάτι standard. Δηλαδή, αυτά τώρα που σας είπα εγώ, πάνω κάτω ισχύουν παντού. Το Common Mark είναι κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν ένα στάνταρ, ο τύπος που έχει το Horror Code, αν θυμάμαι καλά, έχει ένα στάνταρ αυτός. Και επίσης, ένα άλλο στάνταρ είναι το Markua. Άμα θέλετε να βγάλετε το δικό σας βιβλίο μεθαύριο, έχετε στο blog σας, ας πούμε, μία σειρά από άρθρα. Και πιστεύω ότι αυτά τα άρθρα είναι πολύ όμορφα και ωραία και θέλετε να τα κάνετε βιβλίο. Μπορείτε να το βγάλετε δωρεάν το βιβλίο, δεν χρειάζεται να το βάλετε να το πληρώνει κάποιος. Υπάρχει ένας πολύ έτσι γνωστός publisher στο χώρο των bloggers που λέγεται νομίζω LeanPub. Για να το ψάξω λίγο. Α, εδώ έχω το Chrome. Ναι. Αυτή εδώ πέρα, οι τύποι, σου λένε ότι μπορείς από το blog σου, άμα το γράφεις σε Markdown, βασιζόμενοι στο Markua, μπορούν να σου φτιάξουν το βιβλίο. Αυτό που θέλω να πω γενικά με το Markdown είναι ότι δεν υπάρχει κάτι standard, δηλαδή διαλέγεις κάτι και το χρησιμοποιείς. Αλλά αυτά που έδειξα εγώ είναι πιστεύω αρκετά για κάποιον να ξεκινήσει, δηλαδή λίστες, κεφαλαία, μικρά, πώς γράφεις κώδικα, πώς τα κάνεις πλάγια γράμματα, πώς βάζεις link, πιστεύω αρκούνε. Μετά από τους θέλει το ψάχνει περισσότερο. Τώρα, προσωπικά εγώ, μην αρχίσουμε Flame με Emacs vs Vim, εγώ χρησιμοποιώ Vim. Όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να βρεις έναν editor, όπως έχει το WordPress, το Drupal, το Joomla ή οτιδήποτε άλλο, έναν web editor, και να το βάλεις δίπλα σε Vim, Emacs και τέτοιους editors. Άμα ξέρεις να τους δουλεύεις αυτούς, δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Κάποια plugin που χρησιμοποιώ εγώ και με βοηθάνε και θέλω να τα μοιραστώ με εσάς, είναι ότι έχω το Vandal, το οποίο είναι ο plugin manager του Vim, για να τον εγκαθιστώ πολύ εύκολα plugins. Και μετά έχω και αυτά εδώ. Το NerdTree είναι καλό. Ποιο? NerdTree. Το NerdTree είναι να έχεις μέσα στον Vim να ψάχνεις αρχεία. Είναι διάφορα plugin, μπορείτε να τα ψάξετε, να βάλετε δικά σας, να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτά είναι μερικά που χρησιμοποιώ εγώ, δεν χρειάζεται να τα υιοθετήσετε ή οτιδήποτε. Απλά σας δείχνω τι έχω, πώς το δουλεύω για την ώρα. Και εγώ μαθαίνω, μην νομίζετε ότι το ξέρω. Απλά το Vim, το μαθαίνεις βήμα-βήμα, δεν είναι δηλαδή ότι σήμερα θα μάθω Vim, θα κάθω να ανοίξω το βιβλίο, τι ωραία είναι, 35 σελίδες θα τα μάθω όλα απ' έξω. Αρχίζεις και καθώς γράφεις, βλέπεις ότι έχεις ανάγκες. Δηλαδή, εγώ καθώς έγραφα, είδα ότι ήθελα να πάω να βρω τη λέξη τάδε. Πώς πας στο Vim και ψάχνεις? Πήγα στο Google και έψαξα πώς ψάχνω στον Vim. Και έτσι άρχισα να μαθαίνω σιγά-σιγά τον Vim. Δηλαδή, πάνω στην πράξη το μαθαίνεις αυτό. Δεν είναι ότι το μαθαίνεις παπαγαλία ή κάτι άλλο. Λοιπόν, και να σας δείξω τώρα και κάτι άλλο. Θα σας δείξω το εξής. Έχω ανεβάσει δύο blog τα οποία είναι ίδια. Ο κώδικας είναι ακριβώς ίδιος. Το ένα blog το έχω σε δικό μου server, dedicated, πάνω σε Nginx server, και το άλλο blog το έχω στο GitHub. Το ένα blog είναι αυτό,
έτσι φαίνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω, ας πούμε, καλά έχω και γραμματικό λάθος. Συντακτικό. Έχω, ας πούμε, αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, που τα χρώματα και αυτά μπήκαν από το generator. Δεν κάθισα να το γράψω εγώ. Εγώ έχω γράψει το post μου σε Markdown. Και είναι εδώ. Αυτό είναι το inline που λέγαμε πριν. Και βλέπετε ότι... Δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ ευανάγνωστο. Δηλαδή το παίρνει και το φτιάχνει ακριβώς για την οθόνη που θες, για το κινητό που θες και δεν σας έχω δείξει και το καλύτερο part του θέματος. Πάμε να κάνουμε ένα HTML validate, έτσι για το prestige του θέματος. Λοιπόν, για να δείτε, η HTML που φτύνει είναι 100% HTML σωστή. Δεν είναι HTML. Είναι HTML σωστή. Να, successfully checked. Και το CSS που φτύνει είναι επίσης 100% validate. Παίρνει λίγη ώρα που τεστάρει. Δεν βρέθηκε κανένα φάλο. Πείτε ένα site στην τύχη. Όποιος θέλει. Ελικός. Ελικός. 215 έχει. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι site όλα που έχουν βγει από κάποιο έτοιμο CMS. Τώρα είναι WordPress, είναι Joomla, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά εγώ σας έδειξα τον τρόπο που πολύ εύκολα φτιάχνεις 100% pure HTML. Κουπλάει. Και το CSS σου είναι 100% σωστό και HTML σου είναι σωστό. Και δεν μπορούν και να σε χακάρουν γιατί είναι plain HTML αρχείο. Και είσαι πιο γρήγορος από τους άλλους γιατί δεν έχεις database. Αυτός εδώ είναι ένας HTML generator βασισμένο στην γλώσσα Go. Και είδατε πόσο απλά τον έκανα combine. Πάτησα Hugo server και τι έκανε αυτό τώρα. Πήγε, μόλις πάτησα, εγώ πάω και γράφω τα post μου στον φάκελο content. Βλέπετε, έχω το about MD, τη license και μέσα στο post έχω δύο post. Το Decrypt SSL και το Hugo.md και μόλις πατάω Hugo, το οποίο είναι μια εντολή του συγκεκριμένου static HTML generator, μου έφτιαξε, μου λέει 4 pages created, 4 αρχεία σας έδειξα πριν, τα οποία τα βάζει πού? Τα βάζει στον φάκελο, στο φάκελο static. Όχι, παπαγές λέω. Τα βάζει στο φάκελο public μάλλον. Ναι. Αυτό εδώ, αυτό, είναι το site σας. Το παίρνεις και το ανεβάζεις στο server. Τελείωσες. Ούτε database έχεις. Να, τα HTML έχεις εδώ πέρα. Το HTML σου, το CSS σου, όλα. Τα παίρνεις και τα ανεβάζεις. Αυτό κάνει ο HTML generator. Συνδυάζει τα themes με τα post και τα συνδυάζει μαζί αυτά και σου βγάζει το blog θες. Το οποίο, άμα δείτε εδώ τώρα, έχει ένα config file αυτό που πας και λες, λοιπόν, λες ότι ξέρεις τι, το site μου είναι αυτό, το drpaneas.github.io. Για να μπορείς στο GitHub να ανεβάζεις δικές σου σελίδες, πηγαίνεις και φτιάχνεις ένα account που έχει να κάνει με το GitHub Pages. GitHub Pages. Έλα μου, Pages. Εδώ. Εδώ. Website for you and your project. Και μπορείς να ανεβάζεις στο GitHub το site σου
τα HTML αρχεία να τα ανεβάζει στο GitHub και το GitHub να λειτουργεί σαν server. Και τι έχεις, έχεις backup, προφανώς αυτό έχεις versioning. Όταν μπορεί κάποιος άλλος, άμα θέλει να συμμετέχει στο blog σου, είναι σαν να έχεις ένα project στο GitHub, κώδικα. Και να πει, κοίταξε να δεις, έχεις ένα ορθογραφικό λάθος εδώ και να σου στείλει patch, να σου στείλει διόρθωση, σαν να έστελνε διόρθωση σε πρόγραμμα. Έτσι. Οπότε είναι open source τέρμα. Δηλαδή βλέπει ο άλλος τον κώδικα του post σου και μπορεί και να διορθώσει τον post σου. Οποιοςδήποτε. Δεν είναι πιο ανοιχτό από αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, κάτι. Γι' αυτό είχα πει σε κάποια φάση, είχα πει νομίζω στην κοινότητα του Ubuntu, να κάνουμε, λέω, ένα blog στην Ελλάδα που να είναι σε αυτό το στυλ. Δηλαδή, όποιος θέλει, πάει γράφει. Και όποιος θέλει, πάει διορθώνει, κάνει. Βλέπεις τον κώδικα τελείως. Ούτε έχεις να κάνεις με ποιος θα δίνει τα λεφτά στο GitHub. Πιο Linux και open source από αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον να έχει, ας πούμε, το blog. Είναι και το άλλο μετά, έτσι. Ποιος θα πάει να κάνει επίθεση DOS στο GitHub να το ρωτήσει. Client mind, δηλαδή πάντα ας κάνουν επιθέσεις. Ο δικός σου server δεν πέφτει ποτέ. GitHub. Τουλάχιστον πιστεύω για τα επόμενα 5-10 χρόνια, γιατί δεν πιστεύω να εξαφανιστεί αυτή η τεχνολογία. Έτσι. Και είναι τζάμπα. Επίσης τώρα, να σας δείξω, το ίδιο site το έχω ανεβάσει και στο linux.gr. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι σε δικό μου server, σε dedicated server δικό μου, και το άλλο ήταν στο GitHub. Και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σε ποιο server θα το ανεβάσεις, ποιο πακέτο hosting να διαλέξεις, άμα ας πούμε δεν θες GitHub και θες να έχεις κάτι άλλο. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Παίρνεις τα αρχεία και τα ανεβάζεις πάνω. Δεν ασχολείσαι με την έκδοση της PHP που τρέχει ο server και άλλα πράγματα. Θα τεστάρουμε τώρα το drpaneas.github.io που το έχω στο GitHub και θα τεστάρουμε το ίδιο site, ακριβώς το ίδιο που το έχω στο linux.gr για να δούμε τι διαφορές παίζουν μεταξύ να το ανεβάσεις σε GitHub που το σαλί και σε άλλο server. Το μόνο πρόβλημα που έχεις εδώ, καταρχάς όλα αυτά που είναι πράσινα οφείλεται στο γεγονός ότι γράφεις plain HTML και είναι όλα άψογα. Λοιπόν, δείτε τώρα. Αυτό που το έχω σε dedicated είναι καλύτερο, έχει 99 και 98. Ο λόγος είναι ότι επειδή είναι δικός μου ο server, έχω κάνει optimizing το server όπως θέλω εγώ. Στο GitHub δεν μπορείς να πας να πειράξεις και να πεις θέλω η σελίδα να φορτώνει κάθε 5 δευτερόλεπτα, θέλω να κάνεις compress 97% της εικόνες, 98%. Το GitHub λέει, επειδή δεν είναι, το GitHub δεν είναι για να ανεβάζει site, είναι για να βγάζει κώδικες. Έτσι. Το GitHub λέει ότι κασάρω το περιεχόμενο ανά 10 λεπτά. Το συγκεκριμένο τεστ που τρέχω εδώ δεν θεωρεί ανά 10 λεπτά normal να το κασάρεις. Θέλει να το κασάρεις για μια εβδομάδα. Στο δικό μου server το έχω βάλει το κρασάρι για ένα χρόνο. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά του 96% με του 99%. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι άλλο. Πρόσεξε λίγο. Πάμε λίγο στο GitHub. Αυτός είναι ο κώδικας του blog. Το GitHub τι κάνει, παίρνει αυτό και το βάζει σε ένα server. Αυτό κάνει. Και βλέπεις ότι... Τι είναι και τώρα η MD, μια τιμή από το ξένο. Αυτό τι πρέπει. Παίρνει το αρχείο από πάνω το ρήμα. Αυτό το κόντου. Ας πούμε... Αυτό είναι το αρχείο, το MD αρχείο. Το άρθρο. Λέει. Το άρθρο. Αλλά όχι μέσα στο blog μου, μόνο του. Είναι το αρχείο, ο κώδικας, μόνος του. Άμα πατήσω εδώ ρο, το βλέπετε, να το. Είναι αυτό που σας έδειχνα πριν. Αυτό το HTML είναι... Σε HTML, ναι. Αυτό. Τώρα αυτό σε συνδυασμό με το theme είναι το προηγούμενο που είδατε πριν. Οπότε, αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς,
είναι να πάτε στο staticgen.com και να διαλέξετε το static generator της επιλογής σας. Νιώθετε άνετοι με την Ruby, νιώθετε άνετοι με την Python, νιώθετε άνετοι με ποιο θέλετε. Ας πούμε, εγώ έχω δει το Pelican. Το Pelican είναι Python. Ας πούμε, άμα δούμε Pelican Themes, πάμε να δούμε τα themes που έχει. Αυτά είναι τώρα μερικά themes που, που έχουν φτιάξει άλλοι και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε εσείς στο blog σας, άμα έχετε Pelican. Άμα δηλαδή ο static HTML generator που έχετε χρησιμοποιεί, είναι δηλαδή από το Pelican. Λέβαια, αυτό είναι πολύ obvious, έτσι. Πάμε να δούμε το Hugo που είχα πριν. Θα σας πω κάτι, έτσι, κοιτάξτε λίγο. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Linuxάδες νιώθουν πιο κοντά στην Python. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω γιατί, ότι οι περισσότεροι είναι πιο πολύ κοντά στην Python. Σε Python, κάτσε να δεις ποια είναι η εντολή τώρα, είναι make server. Τώρα, στην ουσία, άμα έχεις Pelican, δίνεις make server και σου φτιάχνει το localhost server. Οπότε μπορείς localhost 8000, μην δεν είναι. Ναι. Και έχεις τώρα αυτό. Αυτό είναι σε Pelican. Plugin που μπορείς να βάλεις. Α, το βάζεις και να το κάνεις. Αλλά να πω κάτι, επειδή έχει να κάνει με hackers, λάθος όρος, έχει να κάνει με ανθρώπους, ας πούμε, που λες ο χρήστης ο άλλος, όχι εσύ. Ναι. Εντάξει, γιατί εσύ είναι κείμενο, ρε φίλε, κάνεις ένα grep, ένα find, κάτι. Ναι. Άμα θες να βρεις, τα έχεις txt. Τώρα ο άλλος μπορείς να κάνεις, έχει διάφορα, άμα πας στο Pelican. Όχι local host. Τι είναι το παλιό δημιουργήσιο. Είναι βήμα προς βήμα εδώ πέρα, δηλαδή βλέπεις. Το documentation που έχει είναι άψογο. Κάθεσαι, σου λέει ποιες εντολές θέλεις. Για να το στήσεις. Που ρώτησες για dependencies. Άμα έχεις το pip, το pip, ναι. Έτσι. Λες, εγκατέστησέ μου το Pelican και το Markdown και τέλος. Αυτό ήταν, δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Και άμα έχεις και virtual environment, αυτό εγκαθίσταται μόνο μες στο folder. Δεν πάει στο solo το σύστημα. Μένουν μόνο εκεί εγκατεστημένα. Φτιάχνεις τον φάκελό σου, πατάς το Pelican Quick Start. Και σου βγάζει μια σειρά από ερωτήσεις και σου φτιάχνει το αρχείο. Δεν είναι κάτι σύνθετο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ας πούμε, μια που είδαμε πριν το configuration του Hugo, κάτσε να δούμε και, και του Pelican. Κάτσε, αυτό είναι. Βλέπεις ότι και εδώ έχει τα αντίστοιχα πάλι. Το Pelican έχω βάλει εδώ πέρα και GitHub και Twitter και LinkedIn και Google Plus. Πόσα post θέλω να εμφανίζονται στη σελίδα μέχρι 10. Τα CSS μου. Discuss για σχόλια, έχει και σχόλια. Βέβαια, άμα θες δεν βάζεις discuss, βάζεις άλλο. Έχει επιλογές. Δηλαδή, τα default για blogging, γι' αυτό είπα ότι είναι blog aware. Ότι ξέρει ότι άμα έχεις blog μπορεί να θες να έχεις comments, έτσι. Και κάθε generator σου λέει, εγώ έχω αυτές τις δύο τις επιλογές, διάλεξε.
την βασική λειτουργία την έχεις. Άμα θες τι άλλο. Να, εδώ φίλε, βάζεις το theme που θες. Κατάλαβα. Έτσι εδώ αλλάζεις theme. Βάζεις έτσι το αλλάζεις. Εγώ τώρα έχω το theme το Pelican Bootstrap 3, το οποίο είναι ένας φάκελος. Κατεβάζεις το άλλο και αλλάζεις το όνομα εδώ. Και πατάς make HTML. My idea, σωστά το έχουμε εδώ. Ωραία. Εδώ υπάρχει αυτό. Το not my idea. Για δες μέσα τι έχει. Α, λες να μην έχει τίποτα. Όχι, έχει. Pelican. Α, το Pelican το πήρε. Make HTML. Α, εγώ πρέπει να κάνουμε HTML πρώτα. Α, πρέπει να φτιάξω την HTML πρώτα. Ναι, γιατί άλλαξε την λέξη. Σωστό. Οπότε τώρα περιμένω να αλλάξει theme. Για να δούμε. Να, ναι. Άλλαξε. Και τα αρχεία παρέμειναν όπως θέλει. Καταλαβαίνεις. Okay. Τα αρχεία δεν τα πείραξε. Απλά τα, ναι, τα προσαρμόζει σε καινούριο τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω. Κοίταξε. Και δεν ξέρω που φαίνεται ο κώδικας. Ναι, όταν γράφεις ειδικά κώδικα ή εντολές. Εγώ επειδή γράφω συνέχεια blog με κώδικες, κάνω το documentation. Έχω αυτό και αυτό. Και θέλω να έχω χρώμα στον κώδικα. Και δεν θέλω να κάθομαι τώρα να ψάχνω. Ας πούμε στο WordPress είναι λίγο pain in the ass να το πετύχεις αυτό. Κάτσε να πω στο blog που έχω να δεις πόσο μπερδεμένο γίνεται. Ας δούμε. Ας δούμε εδώ έχω μπόλικο κώδικα σε αυτό. Εδώ τώρα πρόσεξε. Πρέπει να βάζω αυτή τη γραμμή τώρα έτσι πως το είχα κάνει εγώ έτσι. Ναι. Βάζω αυτό εδώ. Α, δεν φαίνεται πολύ καλά. Βάζω αυτό στο έτσι, στο text πάω και γράφω τον κώδικα. Ναι. Και δες τώρα πόσο χάλια φαίνεται. Ναι. Έτσι. Βλέπεις πόσο χάλια φαίνεται. Αυτό. Και τώρα άμα θα το πας, άμα πας να το δεις στο site, άμα είσαι τυχερός, πες δυνατά να φας σωστή τέτοια, δηλαδή να θα βάλεις σωστά. Alignment. Ναι, την στίχηση. Άμα δεις το Hugo Themes blog, για κάτσε να δούμε αυτό τι έχει εδώ, δες τώρα μερικά σου με blog. Καταρχάς αυτό εδώ είναι όλο γραμμένο, είναι Hugo και είναι αρκετά όμορφο. Μπορώ να πω αυτό εδώ έτσι πως τα έχει. Α, αυτό το theme. Ναι, στο είχα δείξει ναι, σε ναι. Είναι πολύ ευανάγνωστο. Όχι, ναι, είναι πολύ καλό. Δηλαδή έχεις τις κατηγορίες. Τώρα, αυτός είναι ο δημιουργός που το έχει φτιάξει, δες το δικό του blog. Βλέπεις δηλαδή, πόσο γρήγορα άνοιξε ναι, το blog. Με το που έκανα κλικ, άνοιξε, λες και ήταν σε local post. Κατάλαβα. Αυτός τι έχει, art. Και αυτό είναι σε Markdown, ε. Ναι. Απλά είναι άλλο theme. Άλλο theme, ναι. Τι έχει βάλει και Facebook. Chat. Το... Πάμε να δούμε τα themes του Τζέκι. Εδώ είναι... ποιο να δούμε, ξέρω εγώ. Με αυτό. Βλέπεις ότι και αυτό έχει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, άμα θες να το πειράξεις, να βάλεις βίντεο, να βάλεις φωτογραφίες, μπορείς. Εδώ και τον κώδικα. Βλέπεις και τον. Ναι. Δηλαδή, είναι ανάλογα με τι νιώθεις εσύ πιο άνετος. Νιώθεις να κάνεις κλικ στο plugin, να κατεβάζεις το plugin και να στα κάνει το plugin.
Θες να το κάνεις εσύ, να ξέρεις τι σου γίνεται, που πάει τι και τι γίνεται, όπως θες εσύ και νιώθεις πιο άνετος. Και εδώ μπορείς να κάνεις δηλαδή site, απλά θα όπως σου είπα, πρέπει να ψαχτείς αρκετά, ας πούμε. Τώρα, κοίταξε. Το lean.gr, το απλό blog, έτσι. Σύμφωνα με το Google Developers που λέει εδώ πέρα, στην ταχύτητα πιάνει 1%. Αυτό είναι λίγο ηλίθιο για μένα. Ξέρεις τι προτείνει εδώ. Να μην έχεις ξεχωριστό CSS αρχείο, να βάλεις το CSS μέσα στο HTML. Ναι. Ναι. Κανένας δεν το κάνει. Κανένας δεν το κάνει. Η εμπειρία χρήστη 100%. Στο κινητό φαίνεται έτσι, δηλαδή αυτόματα είναι και mobile, έτσι, και σε tablet παίζει, προσαρμόζεται. Και εδώ πάλι έχει 97 λόγω αυτού που σε είπα. Λέει, τώρα πώς θα το κάνεις. Αυτό, ρε παιδί μου, που με αρέσει εμένα είναι ότι μπορώ να βλέπω τον κώδικα του site μου και να παίρνω backup. Οπότε το version που έπρεπε να πεις πριν. Ναι. Το version το κάνεις εδώ. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε. Και επίσης είπες version in version, οπότε ουσιαστικά κάτω το ανεβάζεις που φτιάχνεις στο GitHub. Ναι, φτιάχνει version. Ναι. Και μετά ξέρεις, επειδή είναι text, έχει νόημα να το κάνεις div. Άμα ας πούμε, σε γράφεις ένα άρθρο, ρε παιδί μου, και έρχομαι εγώ και σου γράφω και κάτι ακόμα, μπορείς να δεις div το τι σου προτείνω. Πολύ άνετα. Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή ήτανε. Λοιπόν,